αυτό που θα επιθυμούσε η Αθήνα και η χώρα μας. Ναι. Μια συμφωνία που να μας λύνει οριστικά το πρόβλημα. Έτσι. Ναι, ναι. Το ποτάμι διαμηνεί την ίδια ώρα ότι θα ήθελε να σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα, να υπάρξει ανάπτυξη, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ανάπτυξη, ένα καλό δημόσιο που το ξέρετε καλά. Εφόσον δεν θα είναι μια συμφωνία, από ό,τι φαίνεται έτσι προδιαγράφεται, που να μας λύνει το πρόβλημα, θα τη στηρίξει? Ναι, ακούστε κύριε Παπαθανή, το δίλημα μέχρι και σήμερα είναι αν θα υπάρξει μια συμφωνία, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε συμφωνία, ναι, η οποία θα διασφαλίσει την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Αυτό, αυτό ήταν το δεδομένο. Αυτό φαίνεται το μήνυμα να επιτυχάνεται. Το ζήτημα είναι αν θα παραταθεί ή όχι η αβεβαιότητα στην αγορά. Αν θα δημιουργηθούν οι συνθήκες να υπάρχει ανάκαμψη, αν θα σταματήσει η αβεβαιότητα του κόσμου. Σαφώς αυτά είναι τα θέματα. Και αυτά είναι που θα έπρεπε να έχουμε επικεντρωθεί πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, εμείς λέγαμε ότι η συμφωνία έπρεπε να έχει κλείσει ήδη από τον Μάρτιο. Έπρεπε να έχει κλείσει όσο γίνεται γρηγορότερα. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Σήμερα φαίνεται ότι το καλό σενάριο, και εμείς εκεί προσπαθούμε να πιέσουμε όσο μπορούμε, λέγοντας στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση ότι στηρίζουμε μια συμφωνία η οποία μας κρατάει εντός ευρώ, ακόμη και αν είναι παχθής. Και τώρα, εδώ είναι ένα άλλο θέμα, και όπως είπε ο κύριος Τραγάκης, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας να τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικά. Δηλαδή να τοποθετηθούμε, να δούμε. Υπάρχουν μέτρα εδώ, υπάρχουν προτάσεις που δείχνουν ότι θα βγούμε, θα πάμε προς την ανάπτυξη. Παράδειγμα, θα μπορούσα να σας πω, δεν είναι η ώρα τώρα, αλλά θα μπορούσα να σας πω με 29% φόρο στις επιχειρήσεις. Κύριε Παπαθανασίου, σκοτώνει ό,τι έχει μείνει από την επιχειρηματικότητα. Αυτό το προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση. Από το 26-29. Η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, η αύξηση του τελεστή φορολογίας επιχειρήσεων, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι είναι αντίθετα σε κάθε προοπτική ανάπτυξης. Ναι. Και βεβαίως ακυρώνουν και όλη αυτή τη συζήτηση περί ηφαισιακών μέτρων που δήθεν η κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει κτλ. Και δεν συζητώ τώρα για το ΦΠΑ. Υπάρχουν επίσης κουβέντες που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν γίνονται. Παράδειγμα, έτσι όπως είναι το δικό μας ασφαλιστικό σύστημα, είναι μια χαρά. Δεν πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Όλοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε. Ανταυτού η συζήτηση είναι: εγκυάστε τις κατώτερες συντάξεις και ότι δεν θα κοπούν συντάξεις. Προφανώς, ποιος Έλληνας θα συμφωνούσε στο να περικοπούν κατώτατες συντάξεις? Για να βγει όμως, για να βγει ο λογαριασμός, για να φτάσουμε στο 3,6, σε αυτά που ζητούν ως μέτρα οι δανειστές, εσείς αντιπροτείνετε κάποια μέτρα στη φορολόγηση? Τώρα λέτε ότι είναι κακό, θα κάνουν κακό στην αγορά και θα φέρουν ύφεση. Εσείς αντιπροτείνετε κάποια άλλα μέτρα σε ό,τι αφορά τα φορολογικά? Ναι, το θέμα είναι αν αυτή τη στιγμή αυτό που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, η κυβέρνηση, εκτός από αυτές τις προτάσεις που μας έχει φέρει, έχει να μας πει και κάτι άλλο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμείς κόμμα που είναι στην αντιπολίτευση. Ναι. Έτσι. Θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα να κόψει πρόορες συντάξεις τώρα. Έτσι. Θα μπορούσατε να αντιτείνει κανείς, μα υπάρχουν δικαιώματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα και να δούμε μια μετάβαση κτλ. Κοιτάξτε, μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι να κρατήσει επικουρικές. Κάτι πρέπει να γίνει για το ασφαλιστικό. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση. Αυτό το κάτι θα μπορούσε και η Μιχελιδάκη να ήταν μεγάλο ποσό αυτό, έτσι. Η συγχώνευση των ασφαλιστικών φορέων, για παράδειγμα, που δεν έγινε ποτέ. Βεβαίως η ευθύνη βαραίνει τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι σαφές. Εγώ δεν λέω προς Θεού ότι η ευθύνη ανοίξει μια κυβέρνηση που είναι 5 μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτούς τους 5 μήνες θα μπορούσε να κάνει μερικά βήματα ακόμη προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι και η κριτική. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτά τα μέτρα, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι θα μακάρι να μπορούσαν αυτά τα μέτρα να υιοθετηθούν, να αποτελέσουν τη βάση μιας συμφωνίας, παρόλο που είναι επαχθέστατα μέτρα και βαριά μέτρα. Αλλά αμέσως μετά πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα για το πού ακριβώς θα πάμε. Άλυτε, δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε για τη διαφθορά, για παράδειγμα, ότι θεωρούμε μείζον θέμα, και στην πρόταση των 47 σελίδων το μόνο που υπήρχε αναφορά στη διαφθορά, προσέξτε σας παρακαλώ, ήταν ότι θα προταθεί ένα στρατηγικό σχέδιο τον Ιούλιο, το οποίο επεξεργάζεται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων κτλ. Καθίστε λίγο, κύριε Καρκατσούλη, γιατί τώρα θα μας πει